της Ευρώπης. Χιλιάδες ευρώ είναι την κατανομή του τοπικού πόρου. Αυτά είναι ως αποθεματικό στην κοινότητα. Και εσύ, ας πούμε, η κατανομή του τοπικού πόρου είναι χρήματα που δεν είναι σε ένα στυλί, δεν είναι. Είναι 80.000 ευρώ. Δεν είναι στο ταμείο σου. Στο ταμείο σου, πώς είναι. 80.000 ευρώ. Αυτά. Είναι αποθεματικό. Δεν είναι χρέος, είναι αποθεματικό. Είναι στα ταμεία του Δήμου. Δε... Αυτό, γι' αυτό μιλάω. Είπα τότε συμπληρώνεται για 200.000 ευρώ. Είπα και προχτές, λοιπόν, μετά την παρέμβαση που έκανες, ότι το, δεν είναι χρέος, αλλά είναι εδώ. Λέω λοιπόν ότι είναι ναι. Με βάση την ενημέρωση, 80.000 αποθεματικό. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Να το πούμε. Όσο αφορά για τα πιστοποιητικά, έχουμε αποκεντρώσει το σύστημα. Έχουμε δώσει αρμοδιότητες στον τοπικό πρόεδρο, στον υπάλληλο εκεί πέρα, όπως και έχουμε σε κάθε τοπική δημοτική ενότητα, να υπογράφουν πιστοποιητικά γενικώς και βεβαιώσεις. Όχι μόνιμη κατοικία. Μόνο γι' αυτό έρχονται εδώ, στο Δήμο. Όχι μόνιμη κατοικία. Αλλά και για τη μόνιμη κατοικία συνυπογράφουν άνθρωποι της περιοχής, οι οποίοι γνωρίζουν τους κατοίκους. Εγώ δεν τους ξέρω. Επειδή έχει ποινικές ευθύνες, γι' αυτό και δεν την έχω εκχωρήσει. Μόνο τη μόνιμη κατοικία. Τα άλλα όλα είναι, έχουν εκχωρηθεί στους αρμόδιους αντιδημάρχους και στους υπαλλήλους του Δήμου. Μπορούν, ναι, δεν έχουν τέτοιες, ναι. Όσον αφορά για το σύνδεσμο, ο σύνδεσμος έχει καταργηθεί, την ευθύνη της καθαριότητας της αποκοσμητής των σπιτιών την αναλαμβάνει ο Δήμος με τα μέσα. Συνεχίζουν, θα πάνε με δίμηνη σύμβαση προς το παρόν, αυτή είναι η δυνατότητα που έχουμε, με δίμηνη σύμβαση και θα βγουν 8 μήνα προκειμένου να καλυφθούν και οι ανάγκες της καθαριότητας των ορεινών καμβουνιών, των γενικώς των καμβουνιών μας. Κοιτάξτε, η γενική μας αρχή είναι ότι σε όλες τις δημοτικές ενότητες συνεχίζει το σύστημα να δουλεύει όπως δούλευε, έως ότου οργανωθούν οι τεχνικές υπηρεσίες και να μπορούν οι κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου να ανταποκριθούν. Και πάλι όμως, για να οργανωθούν, πάλι το σύστημα να δουλεύει συγκεντρωμένο. Δεν μπορεί να δουλέψει συγκεντρωτικά. Δηλαδή, σε αυτή τη φάση, σε μια άλλη φάση που οργανωθούν οι κεντρικές υπηρεσίες, τεχνική υπηρεσία, θα υπάρχει σίγουρα ηλεκτρολόγος σε επίπεδο Δήμου, ένας δυο ίσως, αλλά και πάλι θα υπάρχουν συνεργάτες, οι οποίοι θα πληρώνουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο επαγγελματική δαπάνη, ας πούμε, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι τοπικές κοινωνίες. Κάπως έτσι θα πάμε και στο μέλλον.